1, 2, 3, 4. Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Θέλουμε να μας πείτε, είναι η πρώτη σας ταινία αυτή ή έχετε ξαναφτιάξει κάποια ταινία και έχετε ξανασυμμετάσχει εδώ στην Κάμερα Ζιζάνη ή σε κάποιο άλλο φεστιβάλ? Είναι η πρώτη μας ταινία. Δεν έχουμε ξανασυμμετάσχει σε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό ήταν μια πολύ... Γενικά είναι παράξενη εμπειρία. Γιατί το να φτιάξεις μια ταινία είναι λίγο έτσι... Πολύ πιο παράξενο από όσο θα νόμιζες. Όπως περίμενε. Ναι, είναι πολύ. Ναι, και πιο δύσκολο. Γιατί περίμενα στην αρχή ότι θα ήταν πολύ απλό, αλλά παίρνει και πάρα πολλές ώρες. Ενώ ότι παρόλο που είναι 10 λεπτοί, που υποτίθεται είναι μικρή ταινία, παίρνει πάρα πολλές ώρες γυρίσματος. Συνολικά 15 ώρες κάναμε γυρίσματα. Ναι, ας το πάνε. Ποιο είναι το θέμα της ταινίας σας και ποιο μήνυμα θέλετε να περάσετε? Λοιπόν, το θέμα μας είναι μεικτή ομάδα ποδοσφαίρου. Θέλουμε να δείξουμε στην ουσία την ισότητα των δύο φύλων. Θέλουμε να τονίσουμε. Και ότι δεν είναι παράξενο που είμαστε κορίτσια και παίζουμε ποδόσφαιρο. Και κάποιες από εμάς παίζουμε όντως ποδόσφαιρο σε ομάδα κτλ. Ποια ήταν η αφορμή για να φτιάξετε την ταινία? Στην αρχή μας είχαν δώσει το θέμα για τις οικέτιδες κτλ. Στην αρχή ξεκινήσαμε και είδαμε τις οικέτιδες, διαβάσαμε διάφορα βιβλία κτλ. Και θέλαμε να κάνουμε κάτι σύγχρονο στο σήμερα. Αλλά να μην είναι κάτι πρωτοφανές όπως θα μπορούσε να ήταν μετανάστες ή οτιδήποτε. Και μας είπε ο σκηνοθέτης μας, ο κύριος Χομπακάλης, ότι να είναι κάτι από την καθημερινότητά μας. Και έτυχε σε συζήτηση να πούμε ότι 3 κορίτσια από εμάς πάμε ποδόσφαιρο. Και σκέφτηκε ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο και πρωτόγνωρο κάτι τέτοιο. Τι θεωρείτε ότι αποκομίσατε από αυτή την ταινία και αν αντιμετωπίσετε κάποιες δυσκολίες? Είχε δυσκολίες στα γυρίσματα, γιατί δεν είναι πολύ εύκολο να σκηνοθετήσεις ποδοσφαιρικό αγώνα. Και δεν ήμασταν ούτε όλα τα κορίτσια που παίζαμε ποδόσφαιρο, οπότε και εκεί υπήρχε ένα πρόβλημα. Αλλά νομίζω, ενώ ότι είμαστε διαφορετικές παρέες, διαφορετικά άτομα, δεθήκαμε πιο πολύ σαν παρέα και γίναμε όλοι σύσσωμοι, δηλαδή δεν υπήρχαν προβλήματα μεταξύ μας. Ναι. Είπες σκηνοθέτης. Ναι, είναι δάσκαλός σας ή ξεχωριστός άνθρωπος που ήρθε να σας κάνει αυτό το πρόγραμμα? Όχι ακριβώς. Είναι από το... Μας χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Κακογιάννης και από εκεί, ας πούμε, μας έστειλαν έναν άνθρωπο που μπορούσε να μας βοηθήσει, γιατί οι περισσότεροι ήμασταν τελείως άσχετοι από θέατρο, από οτιδήποτε. Όντως σκηνοθέτης, yeah. Δηλαδή έχει σκηνοθετήσει και διάφορα διαφημιστικά και όλα αυτά. Σπατάκια και τέτοια. Ναι. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ.